Christus, der Herr aus dem Empfang mit den Inkirchen, Christus, der Herr aus den Neonen. Θεό ότι μας κατεξίωσε να συνεχθούμε επί το αυτό ανακηρύζονται στις αποφάσεις και τις δυνάμεις μας για το σκοπό τον οποίο βρισκόμεθα εδώ. Σήμερα μέσα στην εορτή μας και στα Ευαγγέλια αναφέρεται τούτο όπου ο Κύριος μας πληροφορεί ότι όποιος τον πιστέψει και τον ακολουθήσει, πηγίδα το ζώντος θα αναβλύζει από μέσα του. Αυτή λοιπόν την πηγίδα το ζώντος, όπως πρέπει δηλαδή να ερμηνεύσουμε για να γίνει κατανοητόν. Όταν άρχισε ο Κύριος μας να επιφανεί, παρουσιαστεί και να δημιουργήσει τρόπον δεινά την Εκκλησία του, διάλεξε τους Αποστόλους, τους μαθητάς του. Λοιπόν, αυτοί ήταν απλοί άνθρωποι, ψαράδες, ξέρετε δηλαδή. Του λέει να μην χωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα, να καθίσετε εδώ, έως ότου να αντιθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε πραγματικά μένοντες εκεί, υπήρξε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετέβαλε τα πάντα, όπως είδατε, και τους απλούς αυτούς ψαράδες τους έκαμε θεολόγους. Και εκεί μας δίδαξε, μας αποκάλυψε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή λοιπόν η χάρη είναι η Αγία Πεντηκοστή, η οποία υπάρχει και τώρα και πάντοτε μαζί μας, και αυτή είναι η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ο καθένας από εμάς, εάν είναι τηρητής των εντολών, θα έχει ακριβώς ευαίσθηση μέσα του την πηγή του ίδεντος του ζώντος, την ενέργεια της Θείας Χάρτος. Ο Κύριος μας μετά περιήρχε, το λέει, Κύριε το μαντεχού τους ανθρώπους προς μετάνοια, αλλά περιήρχε το και θεράπευε αρρώστους και τους πάσχοντας από όλες τις περιστάσεις. Περιερχόμενος κάπου, λέει, και ακοπιακός εκάθισε στην πηγή, στο φρέαρ του Ιακώβ. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό για τους Ιουδαίους, γιατί αυτό πράγματι το έσκαψε ο Ιακώβ, ο πρόγονος τους, ο παππούς τους. Και από εκεί αντλούσαν νερό και για τα ζώα τους και για τον εαυτό τους. Και τους έβαινε μια ιστορικότητα γι' αυτό. Λοιπόν, ο Κύριος μας, όπως ήταν κουρασμένος, βαδίζοντας για τους σκοπούς που η πρόνοια του είχε χαράξει, εκάθισε εκεί στην πήγη του Ιακώβου να ξεκουραστεί. Εδώ ξεγυρίζεται μια μεγάλη θεωρία. Δεν εκάθισε τυχαία. Δεν εκείνοται ο Θεός Λόγος, η απόλυτος θεοπρεπής πανσοφία, αστόχος και ασκόπος, όπως κάνουμε εμείς. Καθήμενος εκεί, ετοίμαζε κάτι που ήταν για το σκοπό του προορισμού της ανθρωπίνης σωτηρίας. Όπως εκάθιτον εκεί, έτυχε και οι Απόστολοι να φύγουν, κατέβηκαν στην αγορά για να προμηθευτούν τα της ημέρας. Τότε έρχεται μια κυρία να τραβήξει νερό με το σταμνάκι της. Τι λέει τότε ο Ιησούς μας,
δώσ' μου και μέρα λίγο νερό να πιω. Του λέει, μα πώς εσύ αφού είσαι Ιουδαίος και εγώ είμαι Σαμαρίτισσα και οι Σαμαρίτες και οι Ιουδαίοι δεν συμπράττουν. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Τότε της λέει, α, αν ήξερες εσύ το νερό που έχω εγώ, όποιος το πιει δεν διψά ποτέ στον αιώνα πια. Α, δεν μου το δίνεις και εμένα, να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ, να κουράζομαι. Της λέει, καλά, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και λάτε να σας το δώσω μαζί. Αρχίζει τώρα το μυστήριο της Αποκαλύψεως. Ο σκοπός ήταν η σωτηρία των Σαμαριτών. Λοιπόν, οι Σαμαρίτες ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα των Ιουδαίων, οι οποίοι πλανήθησαν σε κάποια αίρεση, όπως πληθύνουν στις δικές μας τις ημέρες, οι αποπλανήσεις και οι αιρέσεις. Και έτσι τροποντινά πίστευαν στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά είχαν δικές τους θεωρίες, που δεν συνταυτίζονταν με την ακρίβεια. Τότε λοιπόν της λέει, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και έλα να σας τα δώσω το νερό του το ζωντανών εγώ. Λέει, μα δεν έχω άντρα. Μπράβο σου, της λέει, που είπες την αλήθεια. Μέχρι τώρα 5 είχες και του εμποχείς τώρα δεν άντρα σου. Λέει, Κύριε, βλέπω είσαι προφήτης, λέει. Καλά, λέει, εδώ εμείς οι δικοί μας οι πατέρες μας είπαν σε τούτο το βουνό που έχουμε στον τόπο μας να προσκυνούμε. Εσείς οι Ιουδαίοι λέγεται στα Ιεροσόλυμα. Ποια είναι η αλήθεια? Λέει, η αλήθεια είναι από τους Ιουδαίους, λέει, γεγονός. Καλά, του λέει, εδώ γράφει η Γραφή ότι θα έρθει ο Μεσσίας και άμα έρθει αυτός θα μας το πει. Εγώ είμαι, της λέει, ο Μεσσίας. Πρώτη φορά στο ταπεινό του φρόνημα να προβάλλει ο Κύριος μου στο εγώ. Το εγώ είμαι, το εγώ δεν ήταν μόνο αποκάλυψης, να αποδείξει ποιος ήταν. Τότε λοιπόν έτρεξε αυτή και πήγε κάτω στην πόλη και είπε, ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που πήγε, μου είπε όλα τα μυστικά της ζωής μας. Και έτρεξε ο κόσμος εκεί να την δουν, να δουν το πράγμα και να ακούσουν. Από εκεί ήταν η αιτία λοιπόν της επιστροφής και της σωτηρίας των αυτών των Σαμαριτών. Τώρα όμως γεννάται μια δευτέρα θεωρία που απασχολεί περισσότερο εμάς. Αυτή την ώρα επέστρεψαν οι Απόστολοι από το εμπόρευμά τους και τον βρήκαν και μιλούσε ακόμα με την γυναίκα μόνος του. Και θαύμασαν. Πρώτη φορά τον είδα να μιλάει με γυναίκα. Εδώ είχε, όπως είπα, ένα μυστήριο. Καλά, αυτός ο παγκόσμιος ιεροκήρυξης, δηλαδή, που είχε με όλο το σύνολο της ανθρωπότητας επαφές, γιατί για τη σωτηρία του κόσμου είναι. Δεν είχε επαφές με γυναίκες, αφού το ίμιση πλήθος είναι οι γυναίκες. Ναι, αλλά ουδέποτε ιδιαίτερος με γυναίκα μίλησε. Έχει ένα βάθος αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι ήρθε ο Κύριος με για να αναπλάσει τον άνθρωπο τον πεπτοκότα, τον συντριβέντα, μέσα στον χώρο της φθοράς και της διαστροφής. Για να το κάνει όμως αυτό έπρεπε να βρεθεί ένας, να γίνει ο ίδιος ο Θεός, ο αυτουργός των συμπαντονότων, να γίνει τέλειος άνθρωπος όπως ήταν αρχικά στην κατασκευή, για να μπορέσει να διορθώσει. Αλλιώς αν δεν ήταν τέτοιος, δεν θα μπορούσε. Άμα ήταν από τον νόμο της φθοράς καταγόμενος, πώς θα καταργούσε τη φθορά? Και εδώ ακριβώς δεν παίρνει την υπόστασή του από την κοινή μορφή της ανθρωπής, να πούμε, συστάσεως. Γι' αυτό ετοίμασε δια του προορισμού του ένα αγνό κοράσιο 3 ετών από το γένος των Εβραίων, το οποίο το είχε αφιερώσει μέσα στα Άγια των Αγίων, στον ναό,
το περιποιούντον και το έτρεφαν οι άγγελοι. Και όταν ορίμασε στις 16 έτος της ηλικίας της, καθαρός σαν πάρθενος και κατά νουν και κατά σκέψη και κατά πνεύμα και κατά πράξη. Τότε σε αυτή την υπάρθενα γόρη καταδέχεται να πάρει τη σάρκωση του από εκεί, να μην έχει καμιά επαφή με τη φθορά. Λοιπόν, και βλέπετε ότι και πάλι ένα άλλο μυστήριο είναι εδώ, ότι δεν εκβιάζεται η κόρη. Κύριος πάντων είναι ο Θεός, και αφού την προώρησε, δεν επεμβαίνει ο Θεός χωρίς να την ρωτήσει. Πάει ο άγγελος και της λέει, ξέρεις Μαρία, ότι τώρα θα γεννήσεις Υιόν, ο οποίος θα είναι ο Υιός του Θεού. Λέει, μα πώς λέω, εγώ είμαι παρθένα, λέει, δεν έχω γνωρίσει άντρα, πώς θα γεννήσω. Του λέει, όχι, της λέει, πνεύμα Άγιο θα έρθει και δύναμη του Θεού και αυτή θα δημιουργήσει. Δέχεσαι. Ναι, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο με κατά το ρήμα σου. Κάνει υπακοή το κοριτσάκι. Λέει, ο Θεός δεν εκβιάζει. Περιμένει να κάνει υπακοή. Έκανε υπακοή το κοριτσάκι, είπε, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, είμαι έτοιμη. Και γίνεται η σύλληψη. Κατεβαίνει ο Θεός λόγος από τους πατρώους κόλπους χωρίς να έχει χωριστεί και αρχίζει τη σύσταση του, τη διάπλαση του μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της κόρης, χωρίς η κόρη να αισθανθεί τίποτε. Λοιπόν, παίρνει από τα παρθενικά της στοιχεία και δημιουργεί, βρεφουργείται και γίνεται άνθρωπος. Τέλειος. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του το και του, ήξερε η κόρη ως προφήτης. Είχαν βρεθεί τότε στα Βηθλεέμ, στη Βηθλεέμ που πήγαν στην καταγραφή. Και μη έχοντας τόπο για αυτούς, διότι οι τόποι ήταν για τους πλουσίους, όχι για τους φτωχούς, πήγαν σε ένα σπήλαιο που ήταν φάτρες και πάχνες των βοδιών και των ζώων και εκεί κάθισαν εκεί. Ήξερε η κορούλα ότι ήρθε η ώρα τώρα που θα γίνω τοκετός. Και έξαφνα, όπως έκαθεταν εκεί, έξαφνα βλέπει το βρέφος με στην αγκαλιά της. Χωρίς να ξέρει από πού ήρθε, από πού βγήκε. Διότι δεν εφθάρει τίποτε απολύτως η παρθενία της. Ούτε αισθάνθηκε τίποτα καθόλου της φθοράς. Το παίρνει, το βρέφος το τελείγει και το κρατάει. Λοιπόν, τι γεννάτε τώρα εδώ. Βλέπουμε τώρα ότι ο ερχομός του Θεολόγου έρχεται για του ήθους της αγνότητος και της παρθενίας. Και έτσι υπάρχει η ακεραιότηση της προσωπικότητος. Για να μπορέσει να αναπλάσει τους εφθαρμένους, τα συντρίμματα να τα επανεφέρει. Έπρεπε να ήταν αυτός άφθαρτος και απαθής. Μένει και συνεχίζει τον παρθενικό του βίο και η μητέρα του παρθένους. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Κύριος μας απέδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι η σύσταση της ανθρωπίνης οντότητος είναι η αγνώτης, είναι και το ήθος. Γι' αυτό βλέπεις και εφύλαξε, εξήρθε, έγινε παρθένος, γεννήθηκε από παρθένον, έμεινε παρθένος. Και γι' αυτό οι Απόστολοι απόρρισαν. Πώς μιλάει με γυναίκα. Η ιδιαιτερότησε να μιλήσει με γυναίκα. Δεν το έκανε αυτό. Διότι σαν να σήμαινε ότι κάποια σχέση και επαφή έχει. Πράγμα που δεν το επιδέχεται η αγνώτης. Καταλάβες και το η καθαρότης και η θεοειδία. Γι' αυτό βλέπετε είναι μεγάλο το μυστήριο. Γι' αυτό και οι Απόστολοι απόρρισαν πώς το έκανε αυτό. Και θέλαμε να πούμε τώρα ότι μετά την ανάπλαση του ανθρώπου, αφού δια των παθημάτων του ανέπλασε το σύμπαν, όχι το παρόν αλλά και το μέλλον γενέστε, εκράτησε λοιπόν σαν βάση της προσωπικότητας
το ήθος και την αγνότητα. Αυτό πλέον είναι θέμα της συστάσεως και υποστάσεως μας. Δεν είναι θέμα αρετολογίας ή εκλογής και προτιμήσεως. Το ήθος και η αγνότηση είναι απαραίτητα. Τότε μόνο δικαιούται ο άνθρωπος, ο άνδρας, να πλησιάσει γυναίκα δια του νομίμου γάμου. Δια του νομίμου εκκλησιαστικού γάμου, τότε δικαιούται ο άνδρας να πλησιάσει τη γυναίκα ως σύζυγόν του και μητέρα των παιδιών. Πριν αυτής της ευλογίας, κανένας άνδρας δεν δικαιούται να αγγίξει σε γυναίκα πάνω. Τότε δεν υπάρχει το ήθος πλέον. Ξέπεσε το ήθος. Βλέπετε την ακρίβεια της σημασίας. Ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος μας, ο εμβλέψας προς τον επιθυμίσει, θεωρείται αμαρτωλός κατά πράξη ανθανάσιμα. Πόσο μάλλον εκείνος που θα χαϊδέψει ή θα ομιλήσει συναισθηματικά. Είδε ποια είναι η σημασία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Πού να το βρούμε σήμερα στις σωμερινών κόσμων αυτό. Γι' αυτό και αυτούς που έλκυσε το πίσω του και κάλεσε να τον αντιγράψουν και να τον μιμηθούν, τους υποχρεώνει εις των παρθενικών βίων. Γι' αυτό και ο μοναχισμός που εμείς είμεθα μιμητέ καθώς ο Παύλος μας διατάζει το δόγμα, το ξεκίνημα μας, ο όρκος μας, η υπόσταση μας πρώτα απ' όλα είναι η παρθενία και μετά τα συνέχεια η υποταγή στα θεία θελήματα. Βλέπετε, ήθελα έτσι να εκθιάσω τη σημασία του ήθους. Ποια είναι. Κανένας άνδρας δεν δικαιούται να πειράξει γυναίκα εκτός από τον νόμιμο σύζυγον την ειδική του. Κάθε παραβίαση σε αυτού είναι καταράκωση του ήθους και άρα συντριβή της προσωπικότητας. Τούτο ήθελα να σας ενθυμίσω. Εδώ έχει και κάτι άλλο που θα το πω, είναι φεδρολογία αυτό, ότι περιερχόμενος ο Κύριος μας και θεραπεύοντας και ιόμενος ασθενούς και ανεσάνοντας και νεκρούς ακόμα, περνώντας κάπου από μια περιφέρεια εκεί της Γαλιλαίας, σε ένα χωριουδάκι που ήταν εκεί γάμος, τον κάλεσαν γι' αυτόν. Περνώντας από εκεί, πήγε κι αυτός ως προσκεκλημένος εις το γάμο. Και επειδή ήξεραν από εκεί ότι αυτός είναι θαυματουργός και κάνει τέρατα και σημεία, πήγαν και του είπαν, ξέρεις κύριε μου, δεν έχω κρασί. Γάμος χωρίς κρασί γίνεται. Αλλά γεμίσατε στάμλετ με νερό. Γεμίσατε όλες. Και όταν τις γέμισαν, πάρτε τώρα και είναι κρασί. Πράγματι το πήραν και ήταν κρασί. Έκαμε την πρώτη ευλογία. Έκαμε και τη δεύτερη που θα γελάσετε. Αφού έκαμε την πρώτη ευλογία αυτήν, έκαμε όπως είπα και τη δεύτερη. Επήρε το γαμπρό. Ο Σίμων ο Καναλίτης, ο Ναθαναήλ, από τους 12 Αποστόλους, είναι ο γαμπρός της Κανά. Λοιπόν, επήρε το γαμπρό και έμεινε η νύφη. Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα, αδελφοί μου, είναι να στραφούμε προς το πραγματικό μας καθήκον. Επειδή δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το παράδειγμα του που μας έδειξε δια του βίου του, του καθαρού βίου και του αγνού και της απολύτου υποταγής προς τον Θεό και το θέλημά του, και κατρακυλήσαμε στην έννοια του παραλόγου περιεκτικά και γίναμε παναμαρτωλοί, η παραγάπη του συγκατεβαίνει και αντί να κάνουμε ό,τι κάνουμε εμείς κάνουμε το εξής. Πρέ αδελφέ, αυτό το πράγμα, μια και δυο εβδομάδες, πέταξε, παραγοράσου μάλλον. Δεν κάνει έτσι. Έρχεται ο ίδιος ο αυτουργός, αυτός διού τα πάντα γένατο, ακριβώς και γίνεται άνθρωπος, πως τον περιγράψαμε,
απαθής και θείος και θεοειδής όπως ο πρώτος που κατασκεύασε. Του κατοικώνα και ομοίωσε. Έρχεται αυτό, σε κατάλαβες, και μας χαρίζει σαν δωρεά την μετάνοια. Αντί να μας πετάξει, λέει. Τέλος πάντων, αφού δεν τα καταφέρατε να φυλάξετε όπως σας έδειξα εγώ, τουλάχιστον ζητάτε συγγνώμη. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια κυριολεκτικά είναι η επιστροφή του νοός στην βάση του. Επειδή ο άνθρωπος σαν λογικονόν για του νοός του κινείται, σκέφτεται, ενεργεί, αποφασίζει. Λοιπόν, οι κινήσεις του ανθρώπου προέρχονται από τον νου. Ο νους δέχεται σαν προσβολή τη σκέψη. Η σκέψη είναι ποικιλόμορφη. Προέρχεται από πολλά αίτια και από τον ίδιο τον διάβολο. Τότε ο νους είναι εκείνος ο οποίος επλάνεσε την πρώτη φορά ο διάβολος μεταμορφωθεί σε σόφιν και είπε «Μην ακούτε τι σας είπε ο Θεός. Μην ακούτε, πιένε φάτε ό,τι σας αρέσει και μην τον ακούτε τι λέει». Και άκουσαν τον διάβολο και έγινε η καταστροφή και η φθορά στη χτίση. Τώρα ακριβώς γίνεται το ίδιο. Ο ίδιος ο διάβολος τώρα μέσα μας, στο νου μας, συνέχεια και προβάλλει εικόνες. Καλά τώρα, γιατί ο Θεός μας βάζει εντολές, δεν μας αφαιρεί την ελευθερία μας. Με αυτόν τον τρόπο. Ο νους ο υγιής όμως αρπάζει το νόημα και λέει και ελευθερία. Τι υποβιβάζει ο Θεός? Ποιον υποβιβασμό προκάλεσαν οι εντολές? Τι απαιτεί ο Θεός να του δώσουμε και δεν το βρίσκουμε? Οι εντολές δεν έχουν τίποτε τέτοιο που να είναι απαίτηση του Θεού, είναι από την ανθρώπινη ευτέλεια. Όλες οι εντολές μαζί έχουν ένα στόχο και σκοπό. Να πείσουν τον άνθρωπο να αρνηθεί την παλιά ανθρωπιά. Μετά την πτώση του άνθρωπος έπαθε διάσπαση της προσωπικότητας του και έγινε θύμα της επιρροής και επιδρούν πάνω του όλα τα αίτια. Γι' αυτό χρειάζεται η προσοχή του εδώ. Η παραμονή μας εδώ στην εξορία έχει αυτό το νόημα. Αφού έχασαμε το πρώτο και κατρακυλήσαμε και επομένως θα χαθούμε αιωνίως στο μέλλον, μας χάρισε ο Θεός στη μετάνοια. Όπου τώρα στην πραγματικότητα η μετάνοια είναι το απόλυτο καθήκον κάθε ανθρώπου. Δεν είναι θέμα επιλογής ή προτιμήσεως ή διδασκαλίας. Όποιος χρωστάει ξέρει καλά ότι αν δεν πληρώσει θα πάει φυλακή και θα υποστεί τις ποινές. Λοιπόν, ακριβώς η μετάνοια τώρα είναι το απαραίτητο του μας καθήκον. Κάθε άνθρωπος που αισθάνεται, εκτός αν πει κανείς ότι είναι αμάρτωτος, πράγμα που είναι γελίο να το υπολογίσει κανείς. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι απόλυτον καθήκον. Γι' αυτό αδελφοί και πατέρες, σαν χριστιανοί που είμεθα, βέβαια για όλους είναι η εντολή, αλλά τα περιπόλοιπα έθνη έφυγαν. Εμείναμε εμείς. Είναι λίγο παράδοξο τούτο. Το τονίζω κατ' επανάληψη εγώ, όχι για φιλετικές ιδιότητες, αλλά για την ανακάλυψη, για την διήγηση της αληθείας της ιστορίας. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την γη. Έχουμε αποδείξεις σε όλα τα έθνη που υπάρχουν στοιχεία χριστιανικά. Τα αρνήθηκαν, τα πρόδωσαν. Η δική μας η φυλή δεν τα πρόδωσε. Υπέστημε δεινά, εχμαλωσίες, αρπαγές, λαιλασίες, κακοπάθειες, φτώχες. Οι πρόγονοί μας κράτησαν όμως τα ιδανικά. Δεν τα πουλήσαν και μας τα έφεραν μέχρι σημών και τα κρατούμε εμείς τώρα με λίγο κόπο να μην τα σπαταλήσουμε. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες λοιπόν είμαι θα οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων. Οι συνταγιστές των 12 Αποστόλων ήσαν Έλληνες
και οι Έλληνες μετέφεραν παγκοσμίως το Ευαγγέλιο. Και οι Έλληνες το κρατούν μέχρι τώρα απαραχάραχτα, όπως θα παραλάβουν από την ημέρα της Πεντηκοστής. Λοιπόν, αυτόν είμαι θα απόγονη και παρακαλώ την αγάπη σας να σταθούμε στη βάση μας όρθιοι ομολογητές, όχι προδότες, όχι αρνητές. Δεν υποχωρούμε. Τι να προδώσουμε? Να προδώσουμε την αλήθεια και την ζωή για να πάρουμε τον διάβολο και την αιώνια κόλαση μαζί του. Αυτή είναι η πραγματικότηση. Όσοι σ' αγαπήσει τον Θεό τηρώντας τα εντολάς του, δηλαδή αρνούμενος την παλιά ανθρωπιά και την παναμαρτωλότητα, αυτός θα πάει μαζί με τον Θεό στην αιώνιον απόλαυση και αφροσύνη. Ενώ όσοις όμως δεν πειθαρχήσει και ζήσει σαν παλιά άνθρωπος και δεν μετανοήσει, αυτός θα πάει με τον διάβολο στην αντίθετη πλευρά και αμφότερα είναι ισόβια και αιώνια. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, αδελφοί μου, εδώ στην περίοδο που βρισκόμεθα, να κάνουμε σωστή χρήση της μετανοίας, να μην χάσουμε. Γιατί εδώ είναι πραγματικότηση. Εμείς ζήσαμε και εμείς από τον κόσμο είμεθα. Και όταν η Θεία Χάρη μας φώτισε και καταλάβαμε την πραγματικότητα, καταλάβαμε ότι, ρε, μα τι θα καταλάβω εδώ? Εμάς μας τραβούσαν εκεί και εδώ τα περιβάλλοντα. Να πάμε σε σπουδές, να πάμε σε επιχειρήσεις, να πάμε σε ανέσεις και ξέρω εγώ. Μέσα μας όμως η ακριβής μελέτη της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου μας έλεγε κάτι άλλο. Άνθρωπε, εδώ στη ζωή ζεις μόνο για την χρία, όχι για τη σπατάλη και την επιθυμία. Εάν δεν είσαι λοιπόν τέτοιος, τότε κατά ανάγκη θα είσαι παραχαράκτης. Η σωτηρία μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε ένα ευδαιμονέστερο. Αυτές είναι βλασφημίες των Βατικανών και των διαφόρων αιρέσεων. Η σωτηρία μας είναι η οντολογική επιστροφή μας και η αχιστία μας είναι του Θεού. Από την κατασκευή μας κατ' εικόνα και ομοίωση του είμεθα θεοειδής και μας το έφερε και μας το έδειξε ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος. Από τις ημέρες της παρουσίας του μέχρι σήμερα δισεκατομμύρια τον αντέγραψαν με μαθηματική ακρίβεια και πέτυχαν την θέωση και τον αγιασμό. Τέτοιους έχουμε τώρα, αδελφοί μου, όχι το καιρό εκείνο που πολλοί προφασίζονται. Καλά το καιρό εκείνο, σήμερα μπορούμε? Έχουμε σήμερα τώρα μαζί μας τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται ταυτοχρόνως και στις τρεις διαστάσεις, στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Οι γεροντάδες μας που μας φόρεσαν τα ράσα, όταν τους πλησιάσαμε, κομματώνωμα μας καλάδαν των θυμάτων και μας προφήτεψαν όλη μας τη ζωή. Από την ώρα που μας είπε, είδε, μέχρι τον θάνατό μας, μας είπε όλη μας τη ζωή τι θα μας συμβεί. Και το λέω τούτο επειδή σας είπα, όχι το καιρό εκείνο, αλλά τώρα. Όταν τον πλησιάζαμε για να του πούμε κάτι και το ξεχνούσαμε, μας το έλεγε αυτός. Μας έλεγε και τον τρόπο γιατί το είπαμε, και τον τόπο και το πρόσωπο. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι κανείς δεν μπορεί να πει τώρα ότι δεν μπορώ. Άρα εξαρτάται από εμάς. Για να το πετύχουμε αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να εφορμόσουμε απολύτως την ολοκλήρωση και την έννοια της μετανοίας. Εάν ζητήσουμε συγγνώμη για τα λάθη μας και αν αποφασίσουμε να μην επιστρέφουμε πάλι στα ίδια, δέχεται ο Θεός τη μετανοιά μας, μας επαναφέρει στην ισορροπία και γινόμεθα μέτοχοι και κληρονόμοι των θείων του Ευαγγελιών. Έτσι είναι. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω. Και να σας θυμίσω ακόμα και τη σημασία του ζώντος ύδατος.
ότι προήρθε από την Πεντηκοστή. Η Αγία Πεντηκοστή είναι και τώρα μαζί μας. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Όποιος ευσοβώς ζει και σήμερα έχουμε γνωρίσει. Ο γέροντας μας που σας είπα, που ήταν προφήτης και έβλεπε τα πάντα, ήταν αγράμματος, δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου. Μπήκε στο βάθος της θεολογίας δια της Πεντηκοστής, τηρώντας τις εντολές. Και εμείς, πολλοί από εμάς είμαστε αγράμματοι, χωρίς για το πότε μάθαμε γράμματα, ούτε το δημοτικό σχολείο δεν. Η χάρη του Θεού όμως μας φωτίζει. Είναι μαζί μας η Πεντηκοστή. Ιδούμε θυμώνει με πας στα σημέρα, λέει. Ουκ άσω εμάς ορφανούς πόποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου. Μίλησα κάπως κοινωνικότερα για τους κοινωνικούς μας αδελφούς που μας επισκέφθησαν μαζί μας. Και θα μπορούσα να μιλήσω στη λεπτομέρεια της μετανοίας, που είναι το έργο των μοναχών. Αλλά επειδή αυτούς τους τα έχω πει πολλές φορές και τους τα έχω γράψει σε βιβλία, έτσι θέλησα λίγο να μιλήσω εκτενέστερα στο κοινωνικό στοιχείο. Γι' αυτό θάρρος που ζήσετε μέσα στην κοινωνία, που ζείτε μέσα στην κοινωνία. Και υπάρχουν τα αίτια τα οποία σας προκαλούν, αλλά υπάρχει η μετάνοια που διορθώνουμε τα λάθη μας. Εάν κρατάτε τη πίστη σας σωστή, όχι την πίστη μόνο τη δογματική, αλλά και την πίστη της θεωρίας. Στην πίστη είναι στην πρόνοια του Θεού, αφού όχι του ανθρώπου η οδός αυτού. Αυτό με λείπερ ημών. Αυτός που με ρυμνά για τα σπουργίτια και για τα σεκρίδες και για τις μέλισσες, δεν προλογεί για μας που εσταυρώθη και πλήρωσε την ενοχή μας με το αίμα του. Κρατώντας αυτήν την πίστη, αυτήν που κρατήσαμε κι εμείς, ξεκινήσαμε απλά παιδάκια, καλογεράκια και ήρθαμε στο βατοπέδι έρημο και καταλημμένο. Χωρίς κανένα πόρο, ούτε καμιά δύναμη και ικανότητα. Με τη δύναμη της πίστεως αυτής έγινε αυτό το μεγαλείο που βλέπετε. Και το λέω τούτο για να καταλάβετε πρακτικά. Και εσείς λοιπόν μέσα στην κοινωνία, στις ποικίλες αντιξοότητες και τα σκάνδαλα τα οποία περιέχονται και τους κινδύνους, αν κρατάτε τη δύναμη της πίστεως και προσεύχεστε σωστά, τότε ο Θεός θα σας βοηθήσει. Θα σας βοηθεί, θα βρίσκεται πάντοτε μαζί σας. Λοιπόν, να μην λείπει ποτέ η προσευχή. Μην κοιμηθείτε ποτέ χωρίς να προσευχηθείτε. Και μην ξυπνήσετε για ξεκίνημα για τη δουλειά σας χωρίς προσευχή. Εφόσον μας λέει καθαρά, χωρίς εμού ούτε να σε πιείν ουδέν. Πώς θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον κακό μας εαυτόν και τα απειράριθμα σκάνδαλα που μας πνίγουν καθημερινά, αν δεν είναι αυτός μαζί μας? Γι' αυτό τον προκαλούμε με την πίστη και την προσευχή και μένοντας μαζί μας, μας βοηθάει. Να και το παράδειγμα το δικό μας. Λοιπόν, παρακαλώ την αγάπη σας, εάν κάτι δεν το είπα καλά, ζητώ την επίοικιά σας και εύχομαι όλοι μας να πετύχουμε το σκοπό μας που μας κάλεσε ο Κύριος μας, για να γίνουμε μέτοχοι των θείων του Ευαγγελιών, γιατί μας περιμένει. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή η εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Αυτό λοιπόν εύχομαι για όλους μας αδελφοί μου. Αμήν.